Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, αναλυτής, φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λαμπρό. Τι γίνεται στο πετρέλαιο? Το πετρέλαιο, εκεί που έπεσε αρχές της εβδομάδας, ξαφνικά χθες έκανε μια άνοδο πολύ απότομη και γρήγορη. Σήμερα το πρωί πάλι πέφτει, ακολουθούν μαζί και οι πορείες των μετοχών των ενεργειακών εταιριών. Απ' την άλλη, οι οποίες τι κάνουν. Ακολουθούν πιστά την πορεία του πετρελαίου. Είναι λίγο τρενάκι του δρόμου, έτσι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Από το δόξα το Θεό στο βοήθα Παναγιά είναι. Ό,τι πει ο αρχηγός, ό,τι πει το crude oil, το αργό πετρέλαιο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα άγχος που αποδείχθηκε χτες καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Αμερική και σε άλλα χρηματιστήρια. Και το άγχος αυτό προέρχεται από το μεγάλο ερωτηματικό που προκύπτει πάλι, μια επανάληψη όσο συζητάγαμε πριν δύο μήνες. Τι θα κάνει στους Σαουδάραβες? Ο ΟΠΕΚ δηλαδή. Τι θα κάνει στους Σαουδάραβες? Ο οποίος ενώ άλλα μας έλεγε ότι ξέρετε, εμείς δεν θα συνεδριάζουμε ένα μήνα πλέον, αλλά θα συνεδριάζουμε ανά δύο μήνες και δεν θα συναντιόμαστε, ξαφνικά συναντιούνται πάλι στη Βιέννη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκτακτός. Ήταν προγραμματισμένη, αλλά ήταν προγραμματισμένη για τηλεδιάσκεψη. Τώρα η σύσκεψη γίνεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο γνωστό ξενοδοχείο της Βιέννης, όπου θα παραστεί και ο Νόβακ από την πλευρά της Ρωσίας, διότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα ψηλό ρήγμα στις στρατηγικές της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας και μέσα στις μικρότερες χώρες, παραγωγές χώρες του καρτέλ του ΟΠΕΚ. Οπότε θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του τι θα κάνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι γνώμες λύστανται. Άλλοι λένε ότι θα αφήσουν την παραγωγή αμετάβλητη. Άλλοι λένε ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση της παραγωγής. Κάτι που δεν το θέλει η Ρωσία στην παρούσα φάση τώρα. Αλλά το θέλει η Σαουδική Αραβία, διότι επιθυμεί διακαώς να ξαναστείλει τις τιμές πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Συγγνώμη, η Ρωσία θέλει να τα στείλει πάνω από 80. Η Σαουδική Αραβία. Πώς? Μειώνοντας την παραγωγή. Η Ρωσία γιατί δεν θέλει? Διότι υπάρχει ένα πρόγραμμα τώρα, εκεί να δεις τι γίνεται. Υπάρχει ένα πρόγραμμα των εκπτώσεων, το οποίο λέμε. Ναι. Το οποίο σε συνδυασμό με τις κυρώσεις, το ανώτατο όριο τα 60 δολάρια που έχει. Ναι. Επειδή αυτή τη στιγμή για να αποφύγει τις κυρώσεις κάνει κάτι που μπορούμε να το περιγράψουμε μετά, δεν θέλει μία τιμή τώρα αυτή τη στιγμή να πέσει, δηλαδή να ανέβει κι άλλο η τιμή, γιατί της χαλάει όλο το project. Βέβαια, σε αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι θα στείλουμε στον πάτο το ενεργειακό σύστημα και τις εταιρείες της Ρωσίας, κρίνοντας από τις αποδόσεις της Gazprom, ξέχασαν να δουν τις αποδόσεις της Ροσνεφ. Έκλεισε τρίμηνο εχθές. Λάμπρο, η Ροσνεφ 45,6% αύξηση καθαρών εσόδων. Η Ροσνεφ του Γκέρχαρτ Σρέντερ, που έφυγε για να γλιτώσει τις κυρώσεις και όλα αυτά. Κλείνω την παρένθεση. Το ζητούμενο είναι εδώ πέρα τώρα πώς θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ στην παρούσα φάση. Πώς θα αντιδράσει η Fed, διότι είναι γνωστή η τακτική της Fed για να σκοτώσει τον πληθωρισμό, στην προσπάθειά της να σκοτώσει τον πληθωρισμό. Αυτά είναι τα επιτόκια. Ακριβώς. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι Σαουδάραβες, ανεβάζοντας την τιμή του πετρελαίου, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και θα στον αναγκάσουν να ανεβάσουν τα επιτόκια, οθώντας τους περαιτέρω στο φαύλο κύκλο ύφεσης, αύξηση επιτοκίων, πληθωρισμού. Όταν λέμε έχουμε πληθωρισμό κόστος, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ενεργειακό πληθωρισμό. Ναι, ναι. Από εκεί προκλήθηκε, από εκεί ξεκίνησε, αυτός το συντηρεί και αυτό προσπαθεί η Fed, αλλά με λάθος στρατηγική κατά την άποψή μου. Δηλαδή προσπαθεί να ρίξει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, κυρίως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ακόμα πιο κάτω. Αλλά με λάθος στρατηγική, διότι η στρατηγική της αύξησης των επιτοκίων, δεν μπορεί να κάνεις 10 αυξήσεις επιτοκίων 15 μήνες τώρα να βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν σου βγαίνει και να επιμένεις, διότι η αύξηση των επιτοκίων ουσιαστικά σφίγγει την αγορά, Λάμπρο. Yeah. Και όπως σου έχω πει και παλιότερα, όταν σφίγγεις κάτι, όσο το σφίγγεις πολύ, κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό το πράγμα. Έσπασε, τα είδαμε στην Αμερική.
του Πούτιν τις τράπεζες περιμέναν να πτωχεύσουν, τέσσερις αμερικάνικες πτωχεύσαν και μια δικιά μας ευρωπαϊκή στην Ελβετία. Να τα πούμε πλέον τα πράγματα το όνομά της. Είναι λάθος αυτή η πολιτική. Και η ΕΚΟΤΟΥ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική προσανατολίζεται σε περαιτέρω αύξηση από ό,τι φαίνεται. Ναι, γιατί αυτή ακολουθεί ο ένας τον άλλον. Ναι. Δηλαδή είναι συντεταγμένη η πολιτική της και η κυρία της ΕΚΟΤΟΥ και της. Ναι. Καμιά φορά φαίνεται ότι μαλώνουν ή τσακώνονται ή έχουν διχογνωμίες. Επί της ουσίας στο τέλος της μέρας τέτοια πράγματα κάνουν. Το πρόβλημα είναι τώρα ότι αν 4 του μήνα μεθαύριο Κυριακή η Βουλή Σαουδάραβες, δηλαδή τώρα θα κλείσει η μέρα σήμερα, ήδη υπάρχει μια ανησυχία από χτες, το volume στις εταιρείες όπως η Exxon Mobil και της Chevron, άμα δει κανένας, δηλαδή τον όγκο των συναλλαγών έχει αυξηθεί στο Θεό, που σημαίνει ότι κάτι παίζεται εκεί πέρα, κάτι έχουν πάρει μυρουδιά επενδυτές, αλλά εγώ σου λέω ότι εάν προχωρήσουν σε αυτό την Κυριακή την ανακοίνωση, τη Δευτέρα, θα έχουμε πάλι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 80 δολάρια. Σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Δεν μπορώ παραπάνω. Αλλά... Πάντως έχω την εντύπωση, Γιώργο, ότι οι Σαουδάραβες αυτό που κάνουν θα το πληρώσουν από τους Αμερικανούς. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι το κάνουν. Το κάνουν, ναι. Το κάνουν τώρα. Αλλά το βλέπω εδώ και καιρό που τους έχουν. Κάνουν οι Σαουδάραβες εντός αγωγικών καψόνια στους Αμερικανούς και έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν μείνει αναπάντητο κάποια στιγμή. Να μην ξεχνάμε ότι τα ίδια ακριβώς έκανα και το 2000. Μέσα στην κρίση της πανδημίας στην αρχή με τα lockdown, αλλά από την ανάποδη πλευρά λάμπα. Τότε έπρεπε οι Σαουδάραβες να βοηθήσουν κάνοντας το ανάποδο, δηλαδή να αυξήσουν την παραγωγή. Κατάλαβες. Και να μειώσουν την παραγωγή τότε. Να συμβαδίζει με την απώλεια των βαρελιών. Ναι. Και αντί να τη μειώσουν, την αύξησαν. Ναι. Την πλημμύρισαν την αγορά με αργό πετρέλαιο. Και είχαμε τα αποτελέσματα το αμερικάνικο αργό. Εξ αυτού να έχει μια καθοδική πορεία, ας πούμε, η οποία ήταν απερίγραπτη και να πάει μέχρι τις αρνητικές τιμές. Δηλαδή δεν είναι τωρινό. Είχαν κάνει περαιτέρω ασύμφορο το fracking των Αμερικανών που είναι κοστοβόρο. Ακριβώς. Και μετά, αφού διαλυθεί η αγορά της, πετρελαϊκή αγορά της Αμερικής, να κατακτήσουν τις αγορές ίδιοι. Δεν τους βγήκε. Τώρα βλέπεις το συνεχίζουν αυτό. Σίγουρα δεν θα έχει καλά αποτελέσματα και το είχαν προειδοποιηθεί από τον Τραμπ. Τους είχε πει ότι. Ξέρετε, αν δεν ήμασταν εμείς, η βασιλική οικογένεια θα ήσασταν κυνηγημένοι. Ναι, να θυμάμαι. Το θυμάσαι. Τους είχε προειδοποιήσει, ναι. Ναι, αυτός, η διαφορά με την τωρινή διοίκηση είναι ότι αυτός τα έλεγε. Ανοιχτά. Ανοιχτά, κατά πρόσωπο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμάς μας επηρεάζει άμεσα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος. Διότι σε 10 μέρες, 14 του μήνα, συνεδριάζει η ΦΕΤ. Και πίστεψε με, θα αντιδράσει ανάλογα με το τι θα γίνει τώρα στο Σαββατοκύριακο. Πάλι θα το κάνει, θα ξαναγίνει πάλι αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή, θα ανεβάσει πάλι τα επιτόκια, φαίνεται ξανά. Ναι. Και αυτό που επικρατεί τώρα στην αγορά και ρωτάει πολλοί κόσμοι, ακόμα και στον δρόμο που συναντιόμαστε, που βρίσκουμε, είναι ότι τι θα γίνει με τα επιτόκια. Οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια. Για μένα δεν είναι το θέμα αν θα ξαναυξηθούν, αλλά πότε. Αν θα γίνει τώρα ή θα γίνει τον επόμενο μήνα. Διότι θα εξαρτηθεί από τους Σαουδάραβες. Αν οι Σαουδάραβες δεν κάνουν μείωση της παραγωγής τώρα, το μόνο βέβαιο μπορώ να σου πω ότι θα την κάνουν τον επόμενο μήνα. Και έτσι θα ακολουθήσει, κατά την άποψή μου πάντα, και η πολιτική των επιτοκίων της ΦΕΔ. Εάν την κάνουν τώρα οι Σαουδάραβες, τις 14 του μήνα θα ακολουθήσει μια αύξηση των επιτοκίων, πιστεύω, κατά 25 μονάδες βάσης, 25 BPS. Αν οι Σαουδάραβες αφήσουν την γραμμή, την παραγωγή, την αφήσουν στα ίδια επίπεδα, δεν θα γίνει τώρα η αύξηση των επιτοκίων. Αλλά για να πω επιτέλους και ένα χαρμόσημο, αυτό που προβλέπω είναι ότι αυτή η στρατηγική, επειδή κατάλαβαν μέχρι και τα μικρά παιδιά στο δημοτικό στην Αμερική ότι δεν οδηγεί πουθενά, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς, τούτης εδώ, δηλαδή μετά το καλοκαίρι, ότι θα εγκαταληφθεί η πολιτική της αύξησης των επιτοκίων ως ατέρμονη και αδιέξοδη. Και θα ακολουθήσει και η ΕΚΟΤΟΥ αυτό φυσικά. Αν τα έχουν ανεβάσει μέχρι τότε άλλες 2-3 φορές, θα έχουν τριαχθεί στον αέρα πολλά χαρτοφυλάκια. Δεν είναι κανένα. Η ζημιά έχει γίνει έτσι, γιατί τώρα έχουμε ακόμα και πάλι μια αύξηση. Και τι να κάνει, γιατί ο πληθωρισμός είναι άλλο τέρας. Δηλαδή, αν δεν το αντιμετωπίσει, θα σε φάει. Από την άλλη, η αύξηση των επιτοκίων σε ρίχνει σε ύφεση και σε κόκκινα δάνεια. Είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γκρεμός είναι πιο κοντά από το ρέμα πάντως. Γιατί βλέπεις ότι όποτε είχαμε αυξήσει επιτοκίων, το κλάμα, το μεγάλο κλάμα, έπεφτε εκεί που δεν το περιμέναν κάποιοι, στις τράπεζες. Και εκεί η ιστορία με τις τράπεζες, τις μεσαίες, ας το πούμε έτσι, που αν τις συγκρίνουν με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι κολοσσιές. Άρα για την Αμερική τις λέμε μεσαίες ή μικρές.
Εκεί δεν έχει τελειώσει ο τρόμος στο δρόμο με τις Λεύκες. Mm. Εκεί υπάρχει θέμα. Ακόμα. Η λίστα του Σίντλερ με τις 100 τράπεζες που κινδυνεύουν τις Αμερικανικές, ακόμα τις εξετάζουμε. Και βλέπουμε τι γίνεται και δεν έχει ανακάμψει τίποτα από αυτά που λένε. Άρα εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πορεία με αυτούς οι οποίοι απέτησαν αυτή την πολιτική και επέβαλαν αυτή την πολιτική και πολλοί είναι ο Τζερόμ Πάουελ και η Κριστίν Λαγκάρ. Θα υπάρξει θέμα με αυτούς τους δύο. Διότι έχουν αρχίσει και αντιδράνε, δεν ξέρω αν είδες, δηλαδή έχουν αντιδράσεις πάρα πολλοί άνθρωποι και με το θέμα των κυρώσεων. Που κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, εμείς λέγαμε ότι μην κάνετε κυρώσεις τώρα, αφήστε για αργότερα και να δούμε, να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό έχουν εκπαιδευτεί οι Ρώσοι από τους Ιρανούς να αποφεύγουν τις κυρώσεις. Θες να σου πω ένα παράδειγμα για το πόσο άστοχες είναι οι κυρώσεις, πώς κατάφερε η Ροσνεφτ να αυξήσει αυτό το τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 23, 45% τα καθαρά της κέρδη. Με ένα πολύ απλό τρόπο, τον οποίο νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί αποφεύγουν οι αναλυτές στην Ελλάδα. Δηλαδή όλοι λένε ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι νόμιμη διότι, στο πετρέλαιο ειδικά, διότι πουλάει κάτω από $60 το βαρέλι. Και εν πωλής, αν το δεις δηλαδή από τα αναβλωσύμφωνα και όλα αυτά, ναι, βρίσκεις τη μέση, ξέρω εγώ, 58-59, 59,99 και λες εντάξει είναι νόμιμη αυτό το θέμα. Όμως ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει ένα στόλο πάνω από 500 πλοία τάγκερ, αυτό που γράφεται, αποκαλείται χαϊδευτικά ως σκοτεινός στόλος. Ξεκίνησε με 100-120 τάγκερ και έχει πάει κοντά στα 500, τα οποία τι γίνεται τώρα τελικά? Αν το ψάξεις καλά το θέμα, δουλευόμαστε όλοι μαζί σε μια ωραία οικογένεια, διότι δεν είναι $59 η τιμή που πουλάμε τις εκπτώσεις. Ούτε ο δείκτης Ουράλς, που είναι ο αντίστοιχος Brent και WTI, ο ρωσικός, στα ωράλια όρια δηλαδή, απεικονίζει την πραγματική τιμή των συμβολέων που κλείνουν οι Ρώσοι. Γιατί τι κάνουν? Κλείνουν μια συμφωνία με τη Ρωσία και με την Κίνα και ναι μεν έχουν $59 το βαρέλι ως συμφωνία, αλλά αυξάνουν τα ναύλα. Δηλώνουν τα ναύλα, ας πούμε, κανονικά ότι αν ήταν, παράδειγμα σου λέω τώρα, 2 με 3 δολάρια. Άρα μεταφέρουν το κόστος του πετρελαίου στην ουσία στα ναύλα και το παίρνουν από εκεί, αυτό λες. Και επειδή το πλοίο είναι ναυλωμένο δικό τους, ανήκει σε. Άρα τα έσοδα είναι δικά τους. Άρα τα έσοδα που χάνουν από την έκπτωση τα παίρνουν από τα ναύλα, έτσι μάλιστα. Ναι, και everybody have. Εντάξει, αυτό το ξέρουν όλοι στην αγορά. Άρα δεν συζητά κανένα. Αν δουλεύονται, ναι. Ο δουλέψας του δουλέψαντος. Και ένα δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει κάτι κρυστάλλινο και κάποια διαφάνεια. Έχει χαθεί η διαφάνεια στην αγορά και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για όλους, όχι μόνο για τη μια πλευρά ή για την άλλη. Διότι εκεί που πηγαίνουν, ας πούμε, για διήλυση το ρωσικό αργό πετρέλαιο, όταν πηγαίνει στην Ινδία, τα διηλυστήρια που συνήθως τα στέλνουν οι Ρώσοι ελέγχονται από ρωσικές εταιρείες. Άρα ναι, κατάλαβα. Ναι, ο Θεός και η ψυχή μας, και άρα βάζουν καπάκι στα διηλυσμένα προϊόντα και τι έχουμε καταφέρει? Να αγοράζουμε τα διηλυσμένα προϊόντα των Ρώσων μέσω Ινδίας. Από την Ινδία, μέσω Ινδίας πιο ακριβά. Και εγώ από πού αλλού. Mm. Και τι άλλο έχουμε καταφέρει? Κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί στην αγορά, λάμπρο, διότι οι Σαουδάραβες κάνουν τη δουλειά τους και τα βρίσκουμε τους Ρώσους, ξέρεις πώς. Έχουν συμμαχήσει, τους ανοίξαμε δρόμο και συμμαχήσανε, και συγγνώμη που τα λέω έτσι με ένταση, αλλά κάποιος πρέπει να τα πει εν πάση περιπτώσει. Διότι έχουν κάτι το εξής τρελό οι Σαουδάραβες. Εισάγουν ρωσικό ντίζελ. Οι Σαουδάραβες που διηλίζουν το καλύτερο, το περισσότερο ντίζελ και έχουν τρελές εξαγωγές, εδώ και μήνες εισάγουν ντίζελ από τη Ρωσία. Γιατί? Γιατί το εισάγουν με μια ειδική συμφωνία με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πιο χαμηλή από το δικό τους, και το χρησιμοποιούν ως αντιστάθμισμα, hedging στην εσωτερική τους αγορά. Κατάλαβα. Δηλαδή, το αγοράζουν πιο φτηνά από ό,τι τους στοιχίζει η δική τους εξόριξη. Ναι, και μετά τη διαφορά την δίνουν σε επενδύσεις, σε εξόριξεις, ό,τι κερδίζουν δηλαδή σε υποδομές κτλ. Μάλιστα. Που αυτά όλα, ναι, μεν είναι καλές στρατηγικές για τους Σαουδάραβες, τους Ρώσους, τους Ασιάτες και όλους αυτούς, αλλά ήθελα να ξέρω, όλα αυτά δεν τα περίμεναν, δεν τα είχαν δει 10 χρόνια πριν στον πρώτο διδάξα στο Ιράν? Δεν τα περίμεναν αυτά τα πράγματα?
Και γιατί δεν ακούγαν όταν τους λέγαμε μην κάνετε αυτό το πράγμα, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ορίστε, ο πόλεμος μένεται 15 μήνες στην Ουκρανία. Καλά, αυτό, ναι, αυτό είναι, αυτό όμως είναι μια γεωπολιτική απόφαση για την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Από τη στιγμή που καλώς ή κακώς υπήρξε απόφαση για απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, αυτό ήταν μονόδρομος. Με το ενδιάμεσο στάδιο. Να εξαρτηθούμε από το ρωσικό πετρέλαιο και να εξαρτηθούμε από το ρωσικό δίζελ, δεν νομίζω ότι αλλάζει. Εντάξει, αυτό δεν είναι ανόητο. Ξέρουν ότι θα μεσολαβούσε. Από τη στιγμή που είναι όμως μια απόφαση πολιτική, γεωπολιτική, έχουν αποφασίσει να λάβουν και το κόστος. Αυτό δεν γίνεται ανέμακτα. Να σου πω, αύριο συνεδριάζουν οι Σαουδάραβες. Αύριο ο ΟΠΕΚ λοιπόν. Βγαίνει. Αύριο ο ΟΠΕΚ, 14 του μήνα η ΦΕΤ. Να δούμε πώς θα ακολουθήσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Ναι. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν δεν είναι κανένας να μην αναντιωθούμε απέναντι στην επεκτατική πολιτική του Πούτιν και στην παράνομη εισβολή που κάνει. Και να σταματήσουμε. Αυτό που λέμε είναι ότι είναι λάθος ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη στρατηγική. Εδώ θέλει αύξηση της παραγωγής. Βέβαια. Το μεγαλύτερο έγκλημα, η Ευρώπη κατάφερε να προκαλέσει ενεργειακή κρίση στον εαυτό της πριν την ενεργειακή κρίση. Στην ουσία καταστέλλοντας τις δικές έρευνες και εξορίξεις. Με αποτέλεσμα, τουλάχιστον αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που παίρνεις απόφαση να απεξαρτηθείς από τη ρωσική ενέργεια, πρέπει να ενισχύσεις τις δικές σου έρευνες και τις δικές σου εξορίξεις και δίσεις παραγωγή. Ανταυτού κυνηγούσαν τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Αφόσον βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει το πράγμα. Συνεχίζουν. Κάνει... Ακόμα είναι. Αναγκάστηκαν βέβαια να το. Αλλά ακόμα αφιταλαντεύονται. Ακόμα το λόμπι που δεν θέλει την εξόριξη ευρωπαϊκών κοιτασμάτων συνεχίζει να θίσταται. Ναι, αλλά το λογαριασμό το πληρώνουμε εμείς όμως. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Ναι. Εκεί είναι μεγάλο θέμα. Γι' αυτό σου λέω. Δημιούργησαν, προκάλεσαν ενεργειακή κρίση η Ευρώπη στον εαυτό της πριν την ενεργειακή κρίση. Ναι. Γιώργο, ευχαριστούμε. Κοντός ψαλμός, τα λέμε. Βλέπουμε και μιλάμε από Δευτέρα. Ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σαδαλής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.